Κα αντιφασιστικό βιβλίο κατά DVD με ντοκιμαντέρ εναντίον ναζισμού, φασισμού θα μοιράσετε τα κυριακάτικα φύλλα ή μόνο ο Ρέμο Πλούταρχος Φακενάκης? Όπως είπε και ο Χρήστος Παπάς της Χρυσής Αυγής, προβοκάτσικες λένε αυτά εναντίον της Χρυσής Αυγής. Σαφώς! Εδώ 10 εκατομμύρια άνθρωποι ολοκαυτώθηκαν για να εκθέσουν τους Ναζί. 40, τι μου λες. Του μεταξύ ο δράστης δήλωσε Χρυσαυγίτης. Παπάς λέει ότι δηλώνει ο καθένας από μόνος του. Δεν ισχύει, όλοι οι Αριανόλοι βέβαια. Και ο Χρήστος Παπάς δεν είναι Χρυσαυγίτης, απλώς το δηλώνει. Ναι. Καλά λέει και ο Κασιδιάρης, θα κάνουμε μηνύσεις. Όσοι λένε ότι. Θα το ρισκάρω. Κασιδιάρη, θα το ρισκάρω, αλλά και αυτός που πήρε τηλέφωνο του Φωνιά να πάει στο Μακελιό να. Έχω την υποψία. Αλλά μπορεί να είναι Χρυσαυγίτης κι αυτό. Πάντως η Χρυσή Αυγή την καταδίκασε στη βία. Α, την καταδίκασε. Τόσο υποκριτικά. Η Χρυσή Αυγή είναι η ιδεολογία της. Είναι... Δηλαδή αγαπάει τη βία. Όπως η αμαρτία την ευκαιρία. Διότι οι φασίστες έχουν παράδοση στη διαστρέβλωση της ιστορίας. Προχθές είχαν αποκαλέσει τουρκοπροσκυνημένους τους άλλους βουλευτές, αυτοί οι Χρυσαυγίτες δηλαδή, που παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους. Ο Δέδιας θα λάβει μέτρα εναντίον της Χρυσής Αυγής και της ή και της σοβαρής Χρυσής, μπάμπη μου. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν τη σοβαρή Χρυσή Αυγή να δραστηριοποιείται στη Μέση Γη. Την είδα και στην Ατλαντίδα, πώς πέρασε και από εκεί. Κι όσο για το τι καλλιεργεί τη βία και αυτά με τα δύο άκρα και τις παπαριές, όταν δεν καλλιεργείς πολίτες, καλλιεργείς τη βία. Απλό. Δύο βαθιά σε ένα επεισόδιο. Η ανεξάρτητη προεδράρα εθέρισε ό,τι έσπηρε. Αυτοί που χτύπησαν τον καμένο δεν έχουν ιδέα από πολιτικό λιντσάρισμα. Αυτό. Και επειδή έχω τους γνωστούς καθυστερημένους που όταν λες ότι ο καμένος δεν έπρεπε να πει τη μαλακή αυτή, λιτσάρεται, σου λένε α, είσαι με το αρσενικό και τον πάχτα. Ναι, είμαι παραγωγός αρσενικού και έχω όφελος. Εγώ ένα χωριό να έχει αρσενικό και. Πόσες μαλακίες θα σκεφτείτε μας. Το ένα είναι αυτονόητο. Ένα χωριό δεν πρέπει να πήρουν αρσενικό οι άνθρωποι. Αν κάποιος έχει ευθύνες να πάει και φυλακή. Τι σχέση έχει αυτό. Εσύ αρχηγός κόμματος μπορεί να προτρέψει τους άλλους λιτσάρεται. Γι' αυτό νομίζω ότι ηθικός αυτουργός της επίθεσης σε καμένο είναι αυτός που μίλησε και προέτρεψε άλλους να λιντσάρουν δήμαρχο. Γιατί έτσι όπως έγινε με την Τσαπανίδου. Στο τέλος θα μας έλεγε ότι είναι υπεύθυνη αυτή για τους ψεκασμούς. Την Τσαπανίδου είναι πίσω από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Όλα για το καμένο. Ποιος με το ματωμένο κουκάμισο κυκλοφορούσε 50 ώρες γύρω γύρω του δείξει. Το έχω δει και σε ταινία αυτό. Που ο πολιτικός είχε ματωθεί και του λέει ο μάνατζερ εκεί πέρα. Άστο αυτό, με αυτό θα βγούμε στις κάμερες το ματωμένο. Και ξυπακούεται ότι να είμαστε εναντίον της βίας και εναντίον της βίας που στρέφεται στον καμένο. Πόσο πια. Σαμαρά, η ανάκαμψη είναι πρώτον πυλών, είχες πει, αλλά δεν έχει βίζα, διαβατήριο, λεφτά και καμία διάθεση να μπει έστω και ελαφρέα στη χώρα. Σαμαρούλη, όταν έλεγες ανάπτυξη, εννοούσες του ναζισμού. 1939, πρωθυπουργό της Αγγλίας Τσάμπερλεϊν δηλώνει ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να εξαφανιστεί ο χιτλερισμός. Δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά, έτσι. 1949, γεννιέται το διάσημο μοντέλο Twiggy. Όχι Twiggo, Twiggy. Γκόμεν. 1950, σύνοδος του ΟΗΕ απορρίπτει την πρόταση της Ρωσίας και της Ινδίας να γίνει δεκτή κομμουνιστική Κίνα στους κόλπους του ΟΗΕ. Η Κίνα ή το κομμουνιστική. Κάποτε. 1957, τίθεται για πρώτη φορά θέμα μεταφοράς του ελληνικού από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 1957. Ανάπτυξη. Από τότε. Φαντάσου πώς αργούν τα. 2006, ο στρατός της Ταϊλάνδης πραγματοποιεί στρατιωτικό πραξικόπημα και κηρύσσει στρατιωτικό νόμο. Ζήλια πάλι, Χρυσαυγίτες. Τα καλά και τα κακά με τη Χρυσή Αυγή και τον ναζισμό είναι ότι η λύθη είναι αίτητη. Η ηλίθιοι δολοφόνοι όμως, όχι. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.